2 χρόνια σήμερα από τότε που έπεσε η γέφυρα και δυστυχώς δεν βλέπουμε να έχει γίνει καμία εργασία αποκατάσταση. Όφιλε η πολιτεία να βρει τρόπο να αποκαταστήσει άμεσα την συγκοινωνία εδώ και να βρει καθυπέρβαση της γραφειοκρατίας και των όποιων δικαιολογιών να βρει λύση για να κατασκευαστεί αυτή η γέφυρα. Θα υπενθυμίσω ότι αυτή η γέφυρα είναι μία από τις 4 οι οποίοι ενώνουν την υπηρετική χώρα με τον Εύρο και τη Ροδόπη. Τα αίτια κατάρρευσης νομίζω ότι είναι λίγο πολύ γνωστά, με διάφορες λεπτομέρειες. Μπορεί να υπάρχουν και λάθη μελετητικά, να υπάρχουν και λάθη στη συντήρηση. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μπροστά σε μια πεσμένη γέφυρα και πρωτίστως πρέπει να ενδιαφερθούμε όλοι, παίρνοντας προς κάθε κατεύθυνση, να αποκατασταθεί η γέφυρα με δόκιμο τρόπο. Πιστεύω ότι οι ρυθμοί τους οποίους κινείται η περιφέρεια είναι απαράδεκτα αργοί, αφενός, και αφετέρου πιστεύω ότι στην όλη ιστορία έπρεπε να συμβάλλει και η κεντρική διοίκηση, η οποία προκειμένου να μην δαπανίσει κάποια λίγα εκατομμύρια σε σχέση με τη σημασία αυτού του έργου, δυστυχώς προσπαθεί να βρει ποιος ήταν υπεύθυνος, και αν θυμάμαι καλά και ο υπουργός υποδομών ο Χρήστος Ροσπίρτσης είπε πρώτα θα βρεθεί ο υπεύθυνος της κατάρρευσης και μετά θα σας δώσουν τα οποιαδήποτε χρήματα για την αποκατάσταση. Αυτό είναι παντελώς λάθος. Νομίζω ότι η γέφυρα έπρεπε ήδη να έχει δοθεί σε κυκλοφορία.